Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Θα ρωτούσα. Σε ακούμε πολύ καλά, ναι. Σε ακούμε πολύ καλά. Θα ρωτούσα αν είσαι καλά, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που είδες εχθές είναι με κάθε έννοια αντίθετα σε όσα πρεσβεύουν οι όσα θα πρέπει να πρεσβεύουν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πολύ λογικό να είμαστε συναχωρημένοι και ξεκάθαρα είμαστε συναχωρημένοι για την προσπάθεια των παιδιών, όχι για μας. Θέλω να σταθούμε και να τονίσουμε τη διαφορετικότητα της προσέγγισης του κάθε οργανισμού, είτε του δικού μας είτε του αντιπάλου χθες, ενός αντιπάλου για 80 λεπτά με την ανάλογη κατάληξη που είχε. Να πούμε για τη συγγνώμη του διαιτητή, για τη μη υποστήριξη από τον επόπτη, αλλά πραγματικά θέλω να σταθούμε σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, σε αυτά που πρεσβεύουν την Ακαδημία της ΠΑΟΚ, σε αυτά που πρεσβεύει γενικά όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Με ανάλογες δηλώσεις στο παρελθόν, όσον αφορά για τεράστια έμφαση στην απόδοση των παιδιών και όχι στις εκδόσεις, ότι κανένας δεν θα θυμάται τίτλους, και πραγματικά το λέω και το πιστεύω αυτό, ότι οι φίλοι μας, το ελληνικό κοινό, του ποδοσφαίρου θα θυμάται το Λίρατη, θα θυμάται το Τιγάρ, θα θυμάται το Μιχαηλίδη, να το ευχηθώ κιόλας γρήγορη ανάρρωση. Θα θυμάται τον Μπέλκα που μας κάνει περήφανο στην Τουρκία, τον Γιαννούλη, τον Τζόλι και πάρα πολλά άλλα παιδιά που έχει αναδείξει, τον Ευθύνη τον Κουλούρη. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάτι τώρα. Όλο το θέμα της Ακαδημίας λοιπόν είναι να δημιουργήσει σωστούς ανθρώπους, να δώσει τεράστια έμφαση στην απόδοση, να δημιουργήσει χαρακτήρες και πραγματικά μετά την κλοπή σε εισαγωγικά χθες της προσπάθειας των παιδιών, θα πρέπει εμείς να αφήσουμε τις αγόριες, να αφήσουμε οτιδήποτε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά που δείξανε και στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια ότι βγήκαν πρώτοι με διαφορά και αποδείξαν στο τουρνουά, σε ένα πολύ ψυχοφθόρο τουρνουά, με ξαφνική δημοσιότητα που τα παιδιά, ειδικά στο πρώτο του τουρνουά, σαν K15, δεν μπορούν να το διαχειριστούν και πραγματικά και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να τους βοηθήσουμε, είτε θα έχει ασχοληθεί η ψυχολόγος, είτε η συμβουλός μας, είτε οποιοδήποτε, προπονητές, τεχνικοί, γενικοί διευθυντές. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς, δεν το διαχειρίζεται, αποδείξαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα και στο τουρνουά όμως. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα ψυχοπνευματικά χαρακτηριστικά που δημιουργούνται μετά από μια ήττα, μια άλλη ήττα σαν τη χθεσινή, και να επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Συζητώντας με το Στέργιο στο πρώτο μέρος, είπα, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη, και επειδή αναφέρθηκα στη διαφορά νοοτροπίας και προσέγγισης του ποδοσφαίρου από τους δύο οργανισμούς, ότι θα αξίωνα εγώ προσωπικά από τον ΠΑΟΚ να μην κάνει χρήση ενός τέτοιου πέναλτι αν βρισκόταν στη θέση του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου. Η θέση μου είναι η ίδια μαζί. Αρκεί να βρίσκαμε τη δύναμη ή η τεχνολογία. Η Βασιλόπουλη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ασχέτως αν λοιπόν χθες είδαμε ξεκάθαρα από την κερκίδα εμείς που παρακολουθήσαμε το παιχνίδι ότι είναι εκτός της μεγάλης περιοχής, ασχέτως αν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πολύ γρήγορα στα κινητά μας, φαντάζομαι στα κινητά της αντιπάλου ήρθε η φωτογραφία που έδειξε ξεκάθαρα ότι είναι εκτός μεγάλης περιοχής. Τώρα δεν απασχολεί άμα θα είναι 1,5-2 μέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Οι γωνίες που ήταν ο υπόπτης, οι γωνίες που ήταν ο διαιτητής, το πόσο βλέπαν ξεκάθαρα οτιδήποτε άλλο, μια θα έπρεπε να υποστηρίξει. Ναι, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή να αδικήσουμε εμείς μια άλλη ομάδα και να βγούμε εκείνη τη στιγμή, οποιοδήποτε είναι στη θέση μου, στη θέση του Γιώργου ή του προπονητή μας, και να απαιτήσει από το παιδί να χάσει το πέναλτι, γιατί αυτό είναι το ξεκάθαρο και αυτό είναι το ζητούμενο για αυτές τις ηλικίες. Γι' αυτό και το είπα, γιατί δεν είναι ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Δεν είναι μια φάση στην οποία λες, εγώ λέω ότι είναι, εσύ μπορεί να λες ότι δεν είναι, ο Στέργιος να λέει ότι είναι, ένας άλλος να λέει ότι δεν είναι. Άρα θα είχαμε μοιρασμένες απόψεις. Εδώ όποιος το είδε δεν τίθεται θέμα είναι δεν είναι. Και λέω ότι το μήνυμα που περάσαμε χθες σε αυτά τα παιδιά και στα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που είδαν τον τελικό, γιατί τον τελικό τον είδανε, είχε τρομερή τηλεθέα σε αυτές τις ηλικίες. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Περάσαμε ένα μήνυμα. Είναι γεγονός, είναι γεγονός.
πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται με το ξεχωριστό ποδόσφαιρο, πάρα παιδιά ονειρεύονται να φτάσουν είτε στις τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνά, είτε στην οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπορεί να είναι το μετέπειτα σκαλοπάτι για, για να πετύχουν όνειρα και φιλοδοξίες που έχουν. Είναι πολύ λογικό λοιπόν, είτε είναι οι γονείς, είτε είναι παιδιά, είτε οι δύο αντίπαλοι πλέον των τελευταίων χρόνων στα Final Four, ΠΑΟ και Ολυμπιακός, να έχει πολύ μεγάλη τηλεφωνία. Το μήνυμα ήταν ότι αν μπορείς να κλέψεις, κλέψε. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι, αυτό είναι. Αν μπορείς να πάρεις κάτι. Πάρα πολύ. Αυτό, ε. Υπήρχε και μια ανάλογη δήλωση παλιότερα ή πολλές δηλώσεις ανθρώπων που πρεσβεύαν τον οργανισμό. Τους. Βεβαίως, του Βαγγέλη Αλεξανδρίου. Ότι αν μπορούσε να κλέψει το γιο του στο τάβλι, θα το έκανε. Όχι, τον έκλεβε. Α, τον έκλεβε. Ναι, ναι. Ναι. Οκ. Okay. Και εγώ έπαιξα ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ ευχαρίστως για την εποχή μετά την Αλεξανδρούπολη και την περιβόητη αλλαγή, για τα σπαθιά της Καλύβας, του Μπαρμπαθμού, οτιδήποτε, αλλά τα θεωρώ τόσο γραφικά πλέον. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα. Δυστυχώς όμως οι πρωταγωνιστές της τοξικότητας, αυτοί που τη φέρνουν, αυτοί που την ανακαλύψανε, και οι επιστήμονες λοιπόν σήμερα την έχουν ανάγκη ακόμα περισσότερο. Εμείς, εντάξει, όμως, Βαγγέλη, φαντάζομαι ότι δεν πέφτεις από τα σύννεφα εσύ προσωπικά. Όχι, γιατί έχετε παραλάβει και βίντεο αγώνων 14χρονων παιδιών, 15χρονων με κομμένες φάσεις, έτσι δεν είναι, στο παρελθόν? Δηλαδή είναι κάτι που το έχετε ξαναζήσει? Ναι, έχω ξαναζήσει ανάλογο παιχνίδι επίπεδου K19 του Ρέντι, είναι γεγονός, στο οποίο με προπονητή τον κύριο Ήβιτς τότε έχουμε ζητήσει το παιχνίδι για να αναλύσουμε στοιχεία οτιδήποτε, και λείπαν οι δύο συγκεκριμένες φάσεις που, για να μην κρυβόμαστε στον εαυτό μας, εμείς το ζητήσαμε ίσως και περισσότερο γι' αυτό, για τις δύο συγκεκριμένες φάσεις. Υπήρχε κεντρικός αμυντικός ομάδος K19 του Ολυμπιακού, ο οποίος έπεσε στη θέση του τροματοφύλακα, απέξουμε το χέρι και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Μας δώσαν το βίντεο οι άνθρωποι, να τους ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ, και να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί αυτό έχει σημασία, το τακτικό κομμάτι που ήθελε να διορθώσει ο Βλάνταν ή οτιδήποτε άλλο. Λείπαν όμως αυτές οι δύο φάσεις. Ένα πέναλτι πριν και η απέκρουση του κεντρικού αμυντικού σαν τερματοφύλακα στο 90 και δόθηκε κόρνερ. Αυτό είναι έτσι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, εμείς, ακόμα και χθες που είχαμε τις φωτογραφίες στα χέρια μας, στα κινητά μας, κατεβήκαμε, πήγαμε, αγκαλιάσαμε τα παιδιά μας, τους στηρίξαμε, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή για αυτούς. Θεωρούσαν ότι είναι οι νικητές και πρέπει εμείς να τους πείσουμε, ότι να τους αφήσουμε να στεναχωρηθούν, γιατί είναι χαρακτηριστικά αυτά. Το να βλέπεις ένα παιδί να κλαίει γιατί στεναχωριέται οτιδήποτε άλλο, άμα το διαχειριστούμε σωστά όλος ο οργανισμός, θα δημιουργήσουμε πρωταθλητές. Εκεί είχαν χάσει κάποια στιγμή οι επόμενοι 3 και 4 φορές συνεχόμενα πρωταθλητές της μετέπειτα K19. Δημιουργήθηκαν αυτά τα ψυχομηντικά χαρακτηριστικά, επενδύσαμε πάνω τους, εμβαθύναμε τη λεπτομέρεια, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους, χαρακτήρες, και φτάσανε αυτά τα παιδιά να χαίρονται πρωταθλήματα ή τίποτα άλλο, τα οποία πραγματικά δεν θα τα θυμάται κανένας. Και το θέμα δεν είναι να χαρούν ή να λυπηθούν. Την διαφορετικότητα των δύο συλλόγων, των δύο οργανισμών. Ακριβώς αυτό. Εγώ δεν στέκομαι, και ο Στέργιος, δεν στεκόμαστε ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Αυτό ένας θα χάσει, ένας θα κερδίσει. Τελικός είναι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούν να κερδίσουν και οι δύο. Αλλά ναι, μικρή σημασία έχει. Ναι, εγώ πήγα στα το τέλος του παιχνιδιού, το διευθύντη του Ολυμπιακού. Τα παιδιά μας πήγαν δώσα συγχαρητήρια και πήραν μαζί τα μετάλλια τους. Ο ένας στην πρώτη θέση και ο άλλος στη δεύτερη θέση. Δεν γίνεται διαφορετικά, ειδικά όταν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες. Δεν με απασχολεί αν αύριο μεθαύριο, αύριο το πρωί, να μην είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Τα ίδια θα πρεσβεύω, ούτε θέλω να κάνω λαϊκισμό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα πάω στο σπίτι μου και θα πρεσβεύω τα ίδια χαρακτηριστικά, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τόσο πονεμένο ποδόσφαιρο. Και είμαι αναρμόδιος να μιλήσω όσον αφορά για την τοξικότητα που υπάρχει στο ανδρικό ποδόσφαιρο της Super League Αθένα, αλλά τουλάχιστον αφήστε μας πραγματικά να λειτουργήσουμε έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουμε, σαν αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Έλεος. Αυτό λέω. Δεν μπορώ γενικά να δω το οτιδήποτε δηλώσεις κάναμε ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ας σας πω μια διαφορετικότητα όσον αφορά για την προσέγγιση, την περιβόητη που μιλάμε.
Διάβασα χθες, δεν ξέρω τον ελληνικό βολέα λογικά, διάβασα δηλώσεις του κυρίου Πάντου, ίσως να αναγκαστώ να τοποθετηθώ επί του θέματος, γιατί με εξέπληξε. Αν πραγματικά είναι δηλώσεις του κυρίου Πάντου αυτές ή κάποιο άλλο υποβολέα, θα δω, νομίζω ότι έχω την κριτική άποψη να τσεκάρω πράγματα. Η K16 δικιά μας λοιπόν, πριν περίπου ένα τρίμηνο, τετράμηνο, maximum, δέχτηκε μια άναντρη επίθεση από κάποιους παίζοντας τον κυλοφόρη. Ποιο είναι το φυσιολογικό λοιπόν, η K16 να πάει να παίξει σε ένα γήπεδο του Ιμβού Θεσσαλονίκης και λογικά να είναι και αστυνόδευτη ή οτιδήποτε άλλο. Δέχτηκε επίθεση, μάλιστα στο κεντρικό μπαμπρίζ της συγκεκριμένης εταιρείας που έχουμε τα λεωφορεία, με μεγάλο κίνδυνο για να τα χάσει ο οδηγός και να βρεθεί τα αριστερά ή τη δεξιά. Το μόνο πράγμα που ασχοληθήκαμε είναι αν είναι τα παιδιά μας, αν τρομάξανε ή πώς θα πρέπει να προστατεύσουμε μετά σε αυτό. Και ξαφνικά η αστυνομία του Βόλου, με αναρτήσεις ανθρώπων που βιάζονται να κάνουν λαϊκισμό ή οτιδήποτε άλλο στο προσωπικό τους Instagram ή οτιδήποτε άλλο, μιλήσανε για επίθεση κουκουλοφόρων στο Βόλο. Η επίθεση κουκουλοφόρων στο Βόλο, το πιο πιθανό από ό,τι πει η αστυνομία του Βόλου, όχι εγώ, είναι να είναι τα κλαδιά του στήρα δρόμο της Πορταριάς. Γιατί συνοδευόταν από περιπολικά και πραγματικά οι αστυνομικοί είπαν οτιδήποτε. Σηκώθηκε λοιπόν πολύ ψηλά ο πύχης για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Μια μέρα πριν το τελικό. Δεν είναι κακό να παίρνω ένα τηλέφωνο. Η K17 του Άρη, που εμείς ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε, γιατί μπορεί αύριο να συμβεί σε εμάς, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι παιδιά. Δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο. Είναι καταστάσεις που πραγματικά δεν έχουν λογική. Συνοδεύουν δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο δεκαετίες ολόκληρες και έχουν φτάσει και σε επίπεδο ακαδημιών, δυστυχώς. Μάλιστα. Και καλά κάνει ο κ. Πουλουτόπουλος και στέκεται και στην συμπεριφορά και του Δημήτρου Φανού και των παιδιών του ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, εγώ το έλεγα και χθες στο Λίμπερο, καλές είναι Κώστα και Βαγγέλη οι ηθικολογίες και τα ωραία λόγια, αλλά το δείχνει στην πράξη, δηλαδή. Εγώ προφανώς αν ήμουν στη θέση του Δημήτρου Ορφανού, μπορεί και ο Κώστας να μπαίναμε μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού για να διαμαρτυρηθούμε στον διαιτητή. Ο Δημήτρου Ορφανός έμεινε στη θέση του. Ο Τάσος πάντως έφτασε μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Σε χρόνο ντετέ. Για να ασκήσει πίεση για ένα πέναλτι πραγματικά για γέλια. Δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, πρέπει να αποδεικνύεις και εμπράκτως ότι θέλεις να προοδεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ή να προοδεύσουν οι ακαδημίες. Οι δηλώσεις, οι ωραίες και να είμαστε. Εντάξει. Δεν θέλουν να προοδεύσει τίποτε. Θέλουν να κατακτήσουν με κάθε τρόπο τον τίτλο, αδιαφορώντας για το τι θα δημιουργήσουν, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνουν το κύρος τους, το μέγεθός τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Γι' αυτό και μίλησα και χαίρομαι που συμφωνούμε με τον Βαγγέλη για τη διαφορετικότητα της προσέγγισης, για το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων αυτών μεταξύ των δύο οργανισμών. Εγώ είπα θα αξίωνα από τον ΠΑΟΚ, όχι από τα παιδιά, από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να φωνάξουν σε μια παρόμοια περίπτωση ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε ή δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Γι' αυτό επιμένω. Δεν είναι, εγώ το βλέπω. Και έτσι πρέπει να τους μεγαλώσουμε. Έτσι πρέπει, βέβαια. Πώς θα τους μεγαλώσουμε. Τι θα τους λέμε. Κλέψτε. Αυτό κατάλαβαν χθες. Χθες στην τηλεόραση ήταν. Έβλεπαν παιδάκια από 10, 12 μέχρι 20, 22 χρονών του Άρη, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, της Καλαμαριάς, της ΑΕΚ, της Δόξας Δράμας. Όπου υπάρχει ποδόσφαιρο, όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, χθες έβλεπε το τελικό. Γιατί όπως είπε σωστά ο Βαγγέλης Πουλιωτόπουλος, όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που παίζουν σε τέτοιο επίπεδο ονειρεύονται να παίξουν ένα τελικό. Στα 12, στα 14, στα 15, στα 16, στα 17, στα 19, στα 20. Και τι είδαν. Είδαν ότι η μία ομάδα με τα κόκκινα μπορεί να πάρει ένα τέτοιο πέναλτι και πάνω σε αυτό να στήσει ένα πανηγύρι. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για τα παιδιά του Ολυμπιακού, αλλά μιλώ για τον Ολυμπιακό σε ένα οργανισμό, για τον Πάντο και για όσους βρίσκονται γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, πραγματικά εγώ αυτό το... χαίρομαι που συμφωνούμε. Γιατί ουσιαστικά και σήμερα εγώ δεν θα είχα κανένα λόγο να βγω να μιλήσω στους πρωταγωνιστές. Ήταν
οι προπονητές μας, οι πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά. Με ενόχλησε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σαν άνθρωπο, το γεγονός ότι βγήκαν να απαντήσουν μετά, βλέποντας όλους εμάς εκεί το πώς διαχειριστήκαμε το θέμα, ξέροντας ότι δεν είναι πέναλτι, και βγήκανε να απαντήσουν και μάλιστα κάνοντας λαϊκισμό και μιλώντας για νεκρούς. Είναι ασύλληπτο αυτό. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει δικούς των νεκρούς, σέβεται πάρα πολύ την απώλεια ζωής, γιατί έχει πονέσει πάρα πολύ, και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει λαϊκισμό και να εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις. Είναι ντροπή τους. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Ναι, ναι. Την ευκαιρία που έχουμε το Βαγγέλη μαζί μας, η συνεργασία σας το πρώτο διάστημα με τον κύριο Μπότο, γιατί έδειξε αρκετό ενδιαφέρον από το καλημέρα για τις ακαδημίες, κύριε Πουλουτόπουλε. Ναι, έτσι πραγματικά είναι, ήταν και με δηλώσεις του πριν το γνωρίσουμε. Έχουμε κάνει ραντεβού μαζί του, είναι ο συνεργάτης του Αντρίγια που έρχεται και παρακολουθεί τη συνέχεια τα παιχνίδια. Οποιασδήποτε ηλικία για την κατηγορία, είτε είναι η ομάδα B, είτε είναι η K19, είτε είναι η K17 στο Βόλο. Η είσοδος του κύριου Μπότρου εδώ είχε ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα στην αρχή, με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με την καθημερινότητα αυτή, και λοιπόν αντί να πανηγυρίζουν γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε στις 8 το ελληνικό ποδόσφαιρο, και πότε θα βρουν τον άλλο χρόνο όλα τα τμήματα, γιατί το σημαντικό για τον οργανισμό είναι η διαθεματική συνεργασία και να προχωρήσουμε. Υπάρχει το εύλογο χρονικό διάστημα, δεν το συζητάμε. Ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από το πραγματικό ποδόσφαιρο, και μας κερδίζει η συνεχόμενη τοξικότητα, αντί να βλέπουμε τα πραγματικά μας προβλήματα της διακοχής και το πώς θα τα διορθώσουμε για την επόμενη χρονιά, με κύριο οδηγό ξεκάθαρα την υγεία των παιδιών μας, έτσι. Το πώς θα δημιουργήσουμε τα πιο όρια χαρακτηριστικά. Ακόμα και το πώς θα επέμβουμε σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα ψυχοπνευματικά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, λυπάμαι που ο λόγος της σημερινής μας συζήτησης ήταν αυτός, γιατί μπορούμε να συζητήσουμε για τις ακαδημίες που ενδιαφέρει τεράστιο όγκο ανθρώπων στη χώρα, όχι μόνο τα παιδιά που συμμετέχουν στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο σε όλη την επικράτεια, αλλά και στους γονείς τους, και μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Ελπίζω την επόμενη φορά να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά και όχι για αυτό το θλιβερό. Είναι δεδομένο, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Έτσι, γιατί εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν αυτά. Το ότι έχουμε ταλέντο, ότι οτιδήποτε άλλο. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η δεξαμενή άντληση τη πολύ καλή πρώτη ύλη. Υπήρχαν τεράστια θέματα εποχή κοροναϊού. Φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά ένα χρόνο δεν κάνουν προπονήσει. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τη κάθε ομάδα του Χριστού. Είτε λοιπόν είναι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ, είτε οποιοδήποτε άλλης ομάδος που συμμετείχαν, είτε στο πάνελ από την K17, την K15, είχαμε τεράστια θέματα να δούμε, τεράστια προβλήματα που έφερε σε εμάς τους αυτός ο πολύ μεγάλος εγκλισμός, είτε είναι το γνωστικό της επίπεδο, είτε ακόμα και πολύ καλοί μαθητές οι οποίοι έχουν σταματήσει πλέον και δεν μπορούν να διαβάζουν. Και όσο και αν προσπαθούμε με τους ανάλογους συμβούλους ή τις ανάλογες παρενέσεις, έχουμε θέματα και δεν μπορούμε να τις επαναφέρουμε. Είτε λοιπόν το τεράστιο και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν αθλούνται τα παιδιά. Και έπρεπε να τους έχουν πάρα πολύ κοντά οι προπονητές μας, είτε μέσω της τεχνολογίας, ευτυχώς για εκείνο το σημείο, είτε με ατομικά προγράμματα, είτε να τρέχουν στην κάθε άσφαλτο, στο κάθε ποδήλατο, μη παίζοντας όμως ποδόσφαιρο. Ελπίζω να τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση πάρα πολύ γρήγορα για να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.